Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Καρμίρης, μερτολόγος medium, χαρτομάτης και αναλυτής ταρό από το Πρόγνωση. Σας καλωσορίζω σε μία ακόμα εδώ βίντεο πρόβλεψη στο γραφείο μας στη Δάφνη και θέλω να σας καλωσορίσω και στην παρέα μας εδώ στο Καρμίρης Magic Club, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε προϊόντα ενεργοποιημένα, σκόνες, κεριά, διάφορα προϊόντα, ξόρ και εργασίες, τα οποία θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τη ζωή σας και να πετύχετε τους στόχους σας. Και τα οποία προϊόντα έχουν να κάνουν με παραδοσιακές και αυθεντικές βάσεις, γιατί εμένα η ιδέα μου κρατάει από τη Σμύρνη και από εκεί πέρασε σε μένα όλη αυτή η δουλειά, εντάξει, αλλά όμως με την εξέλιξη τη δική μου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ έχω εξελίξει τα προϊόντα και θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο ισχυρά, γιατί ακόμα και στα αυτοκίνητα, αλλιώς έτρεχε το αυτοκίνητο πριν 50 χρόνια, άλλη τελική είχε, άλλες επιδόσεις είχε, αλλά όταν προχωράει η εξέλιξη έχει άλλες απαιτήσεις και όλα εξελίσσονται προς το καλύτερο. Οπότε και τα προϊόντα μας, σε έφερα ένα απλό παράδειγμα με το αυτοκίνητο, δεν έχουν μείνει σε εκείνη την κατάσταση που ήταν τότε, γιατί τότε ήταν για τις καταστάσεις που ζούσαν όλοι οι άνθρωποι τότε. Οι καταστάσεις όμως σήμερα είναι διαφορετικές. Είναι πιο πιεστικές, οι ταχύτητες που ζούμε είναι πιο γρήγορες, όλα έχουν αλλάξει. Οπότε το να κάνουμε κάτι για να πετύχουμε τώρα με τον παραδοσιακό αποκλειστικά τρόπο τον τότε δεν θα λειτουργήσει. Οπότε αυτό που έχουμε κάνει είναι να έχουμε πάρει τις παραδοσιακές βάσεις, να τις έχουμε εξελίξει για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα στο σήμερα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι που κάνουμε. Το άλλο κομμάτι που κάνουμε έχει να κάνει με τις προβλέψεις, με σημερινή και χαρτομαντία, ταρό και ενόραση, οι οποίες μπορούν να γίνουν εδώ πέρα face to face στο γραφείο μας ή με τηλεφωνικά ραντεβού. Και από εκεί και πέρα, όσοι θέλετε κάποιο άμεση πρόβλεψη, μπορείτε να καλέσετε στους αριθμούς που βλέπετε στην οθόνη σας και θα μιλήσουμε αποκλειστικά μαζί. Οι γραμμές είναι όλο το 24ωρο και απαντάω εγώ. Λοιπόν, σήμερα αυτό που θα κάνουμε είναι να δούμε αισθηματικές προβλέψεις ανακατηγορία ζωδίων για να δούμε τι γίνεται και πώς θα είναι το επόμενο διάστημα τα αισθηματικά σας. Εντάξει. Οπότε, αυτό που κάνουμε είναι να ανακατέψουμε τώρα για εσάς. Και θα ξεκινήσουμε με εσάς που είστε στην κατηγορία της φωτιάς, κατηγορία της γης, κατηγορία του νερού και κατηγορία του αέρα. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε με εσάς που ανήκετε στην κατηγορία της φωτιάς να δούμε ποιες είναι οι αισθηματικές εξελίξεις για το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, αυτό που βλέπω εγώ εδώ για εσάς είναι μία μετακίνηση, μετακόμιση, ένας δρόμος ή ένα ταξίδι. Τα λέω αυτά γιατί οι προβλέψεις είναι γενικές, οπότε πρέπει να σας πω κάποιες εναλλακτικές. Βλέπω ή κάποιοι από εσάς παίρνετε μεγαλύτερες ευθύνες παρόλα τα εμπόδια που αντιμετωπίζετε. Βλέπω εδώ αισθηματικές ευθύνες περισσότερες, παρόλα τα εμπόδια που αντιμετωπίζετε, με το άτομο που σας ενδιαφέρει. Από την άλλη, αυτό που είπα μετακίνηση, μετακόμιση ή ένα ταξίδι, εγώ θα το πω, γιατί βλέπω εδώ πέρα κάποιες διαμάχες που ξεπερνιόνται και από τη μία σημαίνει μία καινούρια γνωριμία είναι στο δρόμο, αυτό μου δείχνει εδώ πέρα. Οπότε, μια καινούρια γνωριμία έρχεται προς τα εσάς, είναι στον ορίζοντα, είναι στο δρόμο σας και από την άλλη μου δείχνει εδώ πέρα ότι με κάποιο άτομο το οποίο ίσως είχατε προβλήματα, τα προβλήματα αυτό και ο ορίζοντας αυτός θα ξεκαθαρίσει. Το ότι θα ξεκαθαρίσει πιο πολύ μου βγαίνει ότι ξεκαθαρίζει, ότι τελειώνει μια κατάσταση και τελειώνει ένας κύκλος μεταξύ σας και σταματάνε να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
Εντάξει, και σε πολλούς από εσάς αυτό που μου βγαίνει εδώ πέρα είναι ότι σας ευνοεί πάρα πολύ αυτή η περίοδο, εκτός από τον καινούριο έρωτα που είναι στο δρόμο, εντάξει, σας ευνοεί και σε επανασυνδέσεις. Εντάξει, παρόλα τα εμπόδια, παρόλα τα προβλήματα, βλέπω ότι περισσότερες ευθύνες γενικά αισθηματικές, οι ευθύνες αυτές μπορεί να είναι αν είστε σε ένα γάμο, να είναι ένας χωρισμός, οπότε να έχετε κάποια παιδιά, και οι ευθύνες αυτές να είναι παραπάνω, γιατί θα πρέπει να μείνετε σε δικό σας σπίτι, να διπλώνετε διατροφές, να κάνετε, να δείχνετε, ή αν είστε γυναίκα, θα δυσκολευτείτε ίσως να πάρετε κάποια διατροφή, οτιδήποτε. Απλά σημαίνει παραπάνω αισθηματικές ευθύνες από κάτι που στραβώνει, να το πω έτσι πιο απλά. Απ' την άλλη, μου δείχνει ένας κύκλος τελειώνει στα αισθηματικά σας και ευνοείται ένας καινούριος έρωτας που είναι στον δρόμο, αλλά και η επανασύνδεση με άτομο που σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, τα προβλήματα, εγώ θεωρώ, για αυτούς που θα τελειώσει ο κύκλος, ξεκινάνε στη φάση αποκαλύψεις για κάτι παράνομο που γίνεται στη σχέση σας, αλλά από την άλλη σημαίνει και ότι για τον καινούριο έρωτα ή για μια επανασύνδεση να προσέχετε, μήπως για παράδειγμα, εντάξει, αν είστε εσείς που έχετε την παράλληλη σχέση, το ξέρετε, που έχετε σχέση και θέλετε να κάνετε κάτι παράλληλο, το ξέρετε. Όμως από τη μεριά του αλλού ή της αλληνής να προσέχετε, γιατί μπορεί να γυρίσει και να νομίζω ότι να σας πουλήσει εσάς ότι είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα και να διατηρεί ήδη μια σχέση, και αυτό η επανασύνδεση ή ο καινούριος έρωτας να υπάρχει, να βγαίνει σαν παράνομο κρεβάτι, σαν παράνομος έρωτας. Να μην είναι ξεκαθαρισμένο το άτομο που θα γνωρίσετε. Οπότε αυτό το τσεκάρετε. Θεωρώ γενικά όμως ότι για εσάς τα αισθηματικά σας βγαίνουν σε πάρα πολύ καλές. Εγώ τα θεωρώ πάρα πολύ καλά, το άνοιγμα που κάναμε. Θεωρώ ότι έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε τις καταστάσεις που μου δείχνει εδώ πέρα. Έχετε τη δυνατότητα να πάρετε τις καταστάσεις στα χέρια σας και από την άλλη, εντάξει, ή εσείς θα μπορείτε να προκαλέσετε τις ανατροπές που θέλετε για να φτιάξετε τα πράγματα, να τα γκρεμίσετε και να τα φτιάξετε όπως θέλετε, εντάξει, ή μπορείτε εσείς να σταματήσετε να ανατραπούν πράγματα και να τα φτιάξετε, να τα συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο που θέλετε. Άρα, εκτός από αυτά που δείχνει ότι μας έρχονται, εγώ θεωρώ ότι σας δίνεται η δυνατότητα για εσάς, εντάξει, να ελέγξετε και τις καταστάσεις και να γκρεμίσετε ή να χτίσετε πράγματα, σχέσεις. Αισθηματικά μιλάω πάντα, έτσι. Λοιπόν, για εσάς τώρα, τα ζώδια της γης, μου δείχνει εδώ πέρα κάποιες προετοιμασίες, εγώ θεωρώ κάποιες προετοιμασίες που γίνονται, είναι και χρυσές οι κάρτες και μπορεί να γυαλίζουν λίγο, εντάξει, γενικά να ζυγίζετε τις καταστάσεις ή να σας έρθουν δύο καταστάσεις ή δύο συστηματικές προτάσεις να πρέπει να διαχειριστείτε. Η μία εγώ θεωρώ ότι είναι για το συμφέρον σας και η άλλη είναι το καρμικό κομμάτι ή εξάρτηση που μπορεί να έχετε με αυτό το άτομο. Εντάξει, οπότε στην ουσία θα πρέπει να διαχειριστείτε καταστάσεις ή να πάρετε επιλογές και να κάνετε κάποιες αποφάσεις και το άτομο να επιλέξετε ανάμεσα στο άτομο που σας προσφέρει, ας πούμε, για παράδειγμα μια καλή ζωή, μια οικονομική άνεση ή στο άτομο που είστε κολλημένοι ή κολλημένες. Λοιπόν, βλέπω εδώ θα ισορροπήσετε τις καταστάσεις, το που θα καταλήξετε αυτό μου το δείχνει εδώ είναι καθαρά στο δικό σας χέρι. Εντάξει, η προετοιμασία που κάνετε θεωρώ ότι θα πρέπει απλά να κοιτάξετε τι προοπτικές έχετε με το ένα και τι προοπτικές έχετε με το άλλο πρόσωπο και αν αυτά δεν υπάρχουν ήδη στη ζωή σας, εγώ θεωρώ θα σας βρεθεί η κατάσταση στην πορεία να έχετε την επιλογή τι θέλετε με το πρόσωπο που γουστάρετε ή με το πρόσωπο που σας συμφέρει. Δηλαδή θα σας βγει στην ουσία ακόμα και να μην είστε αυτή τη στιγμή σε μια τέτοια θέση, θα βρεθείτε στη θέση να πρέπει να κάνετε επιλογές. Εγώ θεωρώ οι επιλογές που σας βγαίνουν οι επιλογές, η αισθηματική προσφορά που θα σας έρθει ή σας έχει ήδη έρθει και θεωρώ ότι αυτή θα είναι και η σωστή επιλογή που πρέπει ή πιστεύω ότι θα κάνετε με το άτομο το οποίο εδώ πέρα μου δείχνει ότι κρατάει τα πράγματα καλά στα χέρια του, έχει τον έλεγχο, ίσως να έχει και μια εξουσία, ίσως να έχει και χρήματα, ίσως είναι ένα άτομο το οποίο μπορεί και ελέγχει τις καταστάσεις και αισθάνεστε ασφάλεια μαζί του.
Μπορεί το, αυτό το άτομο που είδαμε, που μπορεί να το γουστάρετε, να έχετε κάποιο άλλο είδους εξάρτηση με αυτό, δεν μου το βγάζει. Όμως εδώ πέρα να υπάρχει προοπτική για μέλλον. Ενώ εδώ πέρα με το άτομο το συγκεκριμένο που θα γνωρίζετε, εσείς στα ζώδια της γης, μου δείχνει όταν η επιλογή σας κάτσει στο άτομο το οποίο δεν έχει να κάνει με εξαρτήσεις, έχει να κάνει πιο πολύ με το συναίσθημα, απλά ακόμα περισσότερο με τη λογική, τότε το μέλλον σας διαγράφεται πολύ πολύ καλύτερο. Εντάξει, γιατί αυτό που θα επιλέξετε με βάση το κόλλημα και την εξάρτηση είναι μικρής διαρκείας, δεν βγάζει μεγάλο μέλλον. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε και δεν μπορούμε να το περάσουμε. Φυσικά μπορούμε να πάμε και με αυτό το άτομο, να κρατήσουμε όμως και το άλλο για το λόγο που θέλουμε. Εντάξει, οπότε εδώ πέρα κανονίστε τα πράγματα έτσι όπως σας συμφέρει εσάς καλύτερα. Θα κοιτάξετε το συμφέρον σας. Εντάξει, θεωρώ εδώ πέρα ότι στην καινούργια συναισθηματική προσφορά που σας βγαίνει ή που έχετε ήδη λάβει, εντάξει, ότι τα πράγματα μην τα δείτε χαλαρά, μην πάτε όπως να είναι, εντάξει, κάντε κινήσεις σταθερές και σοβαρές, γιατί και το άλλο άτομο, επειδή θα είναι σταθερό και σοβαρό, θα θέλει και το ίδιο, την ίδια αντιμετώπιση, ή ένα άλλο άτομο να είναι με την ίδια βαρύτητα δίπλα του, και ό,τι φυτέψετε αυτά θα πάρετε. Αν η επιλογή που κάνετε είναι να επιλέξετε το άτομο αυτό που σας παρέχει την ασφάλεια και το μέλλον, θα το έχετε. Αυτό σας λέει πολύ απλά πράγματα. Αν επιλέξετε μια εφήμερη εξάρτηση ή ένα κόλλημα, αυτό στην ουσία θα ξαναμείνετε πάλι μόνοι σας, εντάξει, και θα είστε πάλι σε αναζήτηση και σε ψάξιμο. Από την άλλη, αυτό μου λέει εδώ πέρα ότι αν είστε σε μια σχέση η οποία η σχέση είναι σταθερή και καλή και τα έχετε βρει, δεν μιλάω να έχετε τσακωμένοι, να πάτε για χωρισμό, οτιδήποτε, κάτι άλλο που μπορεί να σας κάτσει να έχετε, βάλτε το σε δεύτερη μοίρα. Μην ασχοληθείτε με αυτό, θα καταστραφεί η κατάσταση γενικά και η σταθερή που έχετε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Εντάξει, τώρα τα λέω λίγο έτσι, γιατί το άνοιγμα τα βγάζει έτσι και εγώ τα λέω όπως τα βγάζει το άνοιγμα. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε κάποιες φορές αυτά που βλέπουμε με ίσως τον τρόπο που μπορούν κάποιοι να τα καταλάβουν. Οτιδήποτε απορίες έχετε μπορείτε να τις γράψετε κάτω στα σχόλια και θα προσπαθήσω να σας απαντήσω. Και από εκεί και πέρα, αν έχετε προσωπικό πρόβλημα ή σοβαρό πρόβλημα, καλό είναι να πάρετε μια προσωπική πρόβλεψη για τα σοβαρά σας προβλήματα. Λοιπόν, οπότε θεωρώ ότι ό,τι θα πάρετε, αυτά που θα φυτέψετε. Στην ουσία, ό,τι κινήσεις κάνετε τώρα, ό,τι δεδομένα βάλετε στον υπολογιστή μέσα, στον υπολογιστή της μοίρας, στον υπολογιστή του μυαλού σας, αυτό το αποτέλεσμα θα σας έρθει αργότερα σαν πραγματικότητα. Εγώ θεωρώ όμως η επιλογή που πρέπει να κάνετε είναι εκεί που είστε πιο σταθεροί και υλικά και συναισθηματικά. Όχι στην καψούρα, όχι στο κάτι, να το πω διαφορετικά, μην το πω διαφορετικά. Λοιπόν, ανοίγω τώρα για εσάς που ανήκετε στην κατηγορία του νερού. Εδώ μου βγάζει με εσάς, κοιτάτε τις επιλογές σας και αυτό που θα σας απασχολήσει αυτό το συγκεκριμένο διάστημα είναι καθαρά το θέμα το ερωτικό, αλλά καθαρά σαν ερωτικό κομμάτι. Δεν σας ενδιαφέρει το αισθηματικό κομμάτι, ψάχνετε για μόνο να ασχοληθείτε με το κομμάτι το σεξουαλικό πιο πολύ, παρά για τα συναισθήματά σας. Από την άλλη μου δείχνει εδώ πέρα ότι αυτό που σας απασχολεί γενικά είναι τα οικονομικά σας πάρα πολύ έντονα, okay. Και στην ουσία ίσως να χρειάζεται και κάποια οικονομική βοήθεια ή να πηγαίνουν λίγο χάλια και να θέλετε να τα ενισχύσετε. Εμένα μου δείχνει εδώ ότι από τη μία το συναισθηματικό σας κομμάτι θα είναι σε αβεβαιότητα, το συναισθηματικό μιλάω πάντα, όχι το σεξουαλικό, αλλά στα οικονομικά σας βλέπω καινούργιες προσπάθειες, καινούργιες ευκαιρίες και καινούργια πράγματα να γίνονται. Θεωρώ ότι αυτό που θα καταφέρετε το επόμενο διάστημα είναι να είστε στην τσίτα, αλλά όχι για τα συναισθηματικά σας, είναι για τα οικονομικά σας, θα σας απορροφήσει πολύ χρόνο η δουλειά, ίσως και πολλά άγχη και μεγαλύτερες ευθύνες,
αλλά μου δείχνει εδώ ότι στα οικονομικά σας θα έχετε επιτυχία. Στα συναισθηματικά σας δεν θα έχετε επιτυχία, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, θα έχετε όμως στο καθαρά αυτό που σας απασχολεί ούτως ή άλλως, περισσότερους από σας μιλάω για την γενική σας προβλέψεις, εντάξει, στο σεξουαλικό κομμάτι. Οπότε αυτό που βλέπω να σας ενδιαφέρει, η δουλειά σας, τα λεφτά σας και το να κάνετε καθαρά ένα σεξ. Από εκεί και πέρα σε κάποιους από εσάς, αυτό μπορεί να γίνει και συναισθηματικό και να προχωρήσετε και να πάτε και σε άλλη φάση. Αλλά εγώ μιλάω στους περισσότερους από εσάς, επειδή είναι προβλέψεις γενικές. Λοιπόν, και για εσάς που είστε, ανήκετε στην κατηγορία του αέρα, το θέμα με εσάς είναι εδώ πέρα, μου δείχνει ότι είναι στην ουσία σας τραβάνε δύο πράγματα μαζί, δύο συναισθηματικά πράγματα, δύο πρόσωπα, γενικά κάτι από το παρόν, το παρελθόν, δεν ξέρω τι είναι αυτό και κρατάτε και κάποια μυστικά ή δεν ανοίγεστε με το άτομο που έχετε επικοινωνία και επαφή. Θεωρώ ότι αυτό που θέλετε και να έρθει μια δικαίωση ίσως στα αισθηματικά σας, εντάξει, να πάρετε με ίσως να δικαιωθείτε σε κάποια πράγματα που θεωρείτε ότι έχουν γίνει λάθος, αλλά όμως και περιμένετε να σας δώσουν αυτή τη δικαίωση. Εγώ θεωρώ αυτή τη δικαίωση δεν θα σας τη δώσουν, μην ψάχνετε για να δικαιωθείτε συναισθηματικά, εντάξει. Κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνετε γιατί σας τραβάνε δύο πράγματα συγχρόνως και μιλάω και ειδικά για εσάς που έχετε κάτι εξτρά, γιατί αυτό μου δείχνει προς τα εκεί και για εσάς που δεν έχετε εξτρά, σας βλέπω ότι κάπου θα κοιτάξετε ίσως και κάποια άλλη επιλογή. Καλό είναι να μην κοιτάξετε αυτό το διάστημα τίποτα και ακόμα και εσάς που παίζετε με δύο άτομα συγχρόνως, εντάξει, με δύο, να φτιάξετε την κατάσταση έτσι ώστε να ισορροπήσετε μέσα σας και να μην νιώθετε αυτή την απογοήτευση, εντάξει, που ίσως νιώθετε μέχρι τώρα. Βλέπω κάποια στιγμή μια ικανοποίηση που θα πάρετε, μπορεί να είναι προσωρινή, αλλά συναισθηματική, αλλά ίσως να είναι ψεύτικη. Εντάξει, αυτό τι σημαίνει? Μπορεί κάποιο άτομο να έρθει και να σας πουλήσει το παραμύθι και να είναι κάτι περιστασιακό που θα κάνετε και στο τέλος μου δείχνει εδώ θα καταλήξετε συναισθηματικά πληγωμένη, με μια ερωτική απογοήτευση, εντάξει. Από εκεί και πέρα να προσέχετε και μου δείτε να προσέχετε πάρα πολύ τις επιλογές σας, γι' αυτό για να μην καταλήξετε έτσι και μου το λέει εδώ πέρα, θα έχετε επιλογές, αλλά μία από τις δύο επιλογές θα είναι η αυτή που θα σας φέρει σε μια απελπισία, σε μια στεναχώρια, οπότε καλό είναι να κοιτάξετε τις επιλογές σας, εδώ που όπως μου δείχνει εδώ πέρα, με καθαρό μάτι, εντάξει, να τις κοιτάξετε εκτός από το συναίσθημα, να δείτε και τις λεπτομέρειες που μπορεί να χαρακτηρίζουν το άλλο άτομο, να δείτε, γιατί οι λεπτομέρειες δείχνουν πολλά, απλά εμείς δεν τις κοιτάμε, γιατί κοιτάμε τη γενική ιδέα. Η γενική ιδέα είναι καλή και όλοι θα μας πουλήσουν μια καλή γενική ιδέα, αυτό θέλω να πω και αυτό θέλω να πει αυτό το άνοιγμα. Αν είστε ανάμεσα σε δύο, διαλέξτε. Εντάξει, το άτομο το οποίο ακόμα και στις λεπτομέρειες ταιριάζεται περισσότερο. Και για εσάς που μπορεί να είστε μόνοι σας τώρα, να ξέρετε ότι αυτό που θα σας έρθει είναι μια επιλογή, θα σας έρθουν μάλλον επιλογές για να μπορέσετε να επιλέξετε ανάμεσα από διάφορους έρωτες, νέους έρωτες. Θα σας έρθουν προτάσεις και από αυτές τις προτάσεις θα πρέπει αυτό που είπα τώρα να επιλέξετε και να κοιτάξετε και τις λεπτομέρειες για να μην καταλήξετε εδώ πέρα συναισθηματικά πληγωμένοι, εντάξει, ή να είναι κάτι περιστασιακό που θα σας στεναχωρήσει. Εντάξει, οπότε στην ουσία ζυγίζετε τις καταστάσεις, δείτε τις λεπτομέρειες, οι λεπτομέρειες θα σας βοηθήσουν να πάρετε τη σωστή απόφαση. Λοιπόν, οπότε οι προβλέψεις είναι γενικές, από εκεί και πέρα να ξέρετε δεν μπορεί να μην καλύπτουν όλους σας, εντάξει, να ξέρετε ότι ό,τι κάνουμε εμείς έχει αποτελέσματα, δηλαδή εννοώ επηρεάζει αυτά που βλέπουμε. Αν κάνουμε τις σωστές κινήσεις θα είναι καλύτερα τα αποτελέσματα, αν κάνουμε τις λάθος φυσικά θα έχουμε χάλια αποτελέσματα και άμα μέχρι τώρα βλέπετε ότι οι κινήσεις που κάνετε δεν έχουν το αποτέλεσμα που περιμένετε, κάντε μια αλλαγή λίγο στο σκεπτικό σας και στον τρόπο που κάνετε τις κινήσεις ή κάντε κάποιες διαφορετικές κινήσεις, γιατί το να συνεχίζετε μέχρι τώρα να προσπαθείτε για το ίδιο πράγμα με τον ίδιο τρόπο και να μην έχετε αποτελέσματα και να το συνεχίζετε, θεωρώ ότι είναι πολύ χαζό. Οπότε δείτε το λίγο διαφορετικά και πιστεύω
Γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει να κάνω μόνο εδώ την πρόβλεψη να την ακούσετε, με ενδιαφέρει κιόλας να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να φτιάξετε και να βελτιώσετε τις καταστάσεις σας. Οπότε, από εκεί πέρα, αν τα δείτε με διαφορετικό σκεπτικό, πιστεύω ότι θα πετύχετε ίσως τις καταστάσεις πολύ καλύτερα και υπέρ σας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, ευχαριστώ που ήσασταν εδώ πέρα και σήμερα μαζί μας, την παρέα μας εδώ στο Πρόγνωση. Να είστε όλοι καλά! Show, show,